Πώς θα ονομαζόταν μια ομάδα με Λάιτ και Αντετοκούμπρος? Πώς ήταν, στα πεντάδα θα ήμασταν. Ξέρω, οι Ντάλτονς, πώς θα λέγω, δεν ξέρω, φίλε. I don't know. Είμαι ΠΑΟΚ. Έγινα ΠΑΟΚ επειδή ο μπαμπάς μου ήταν ΠΑΟΚ, επειδή ο θείος μου ήταν ΠΑΟΚ, ο παππούς μου ήταν ΠΑΟΚ, ο άλλος μου θείος ήταν ΠΑΟΚ, όλη στην οικογένειά μου ήταν ΠΑΟΚ. Γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη, επιλογές ήταν περιορισμένες και κάπως έτσι έγινα ΠΑΟΚ κι εγώ. Η αλήθεια είναι ότι πιστεύω θα ήμουν επιθετικός, γιατί μου αρέσει να σκοράρω, μου αρέσει να τελειώνω τη φάση. Αυτό είναι που γουστάρω. Θεωρώ ότι θα ήμουν ο top scorer της ομάδας. Υπάρχουν κοινά στοιχεία όταν αφορά το επαγγελματικό κομμάτι, το οποίο είναι ένας πολύ ανταγωνιστικός χώρος, είναι ανδροκρατούμενος. Υπάρχει πολύ τεστοστερόνη, όλοι θέλουν να είναι οι καλύτεροι, όλοι θέλουν να είναι οι top scorer, όλοι θέλουν να βγάζουν τα περισσότερα χρήματα, να έχουν τα καλύτερα συμβόλαια. Έχουμε πιτσιρικάδες που παθιάζονται με την πάρτη μας, όπως παθιάζονται με τις ομάδες. Όχι τόσο πολύ, και εύχομαι και να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο να παθιάζονται τόσο πολύ. Αλλά ναι, θεωρώ ότι υπάρχουν πολλά κοινά στον αθλητισμό και στη ραπ σε ανταγωνιστικό επίπεδο. Μακάρι να ζούσε ο μπαμπάς μου να μπορούσε να με δει. Αυτός είναι ο αγαπημένος μου στίχος. Τυχαίνει, επειδή ετοιμάζω τη συναυλία τώρα, να το ξανακούσω, γιατί βάζω όλο το πρόγραμμα και το ξανακούω από την αρχή, και είναι ένας στίχος ο οποίος όταν τον ακούω νιώθω μια ανατριχίλα, γιατί ό,τι και να κάνουμε, εντάξει, είμαστε money driven, είναι μια καπιταλιστική κοινωνία, όλοι θέλουμε να βγάζουμε περισσότερα λεφτά κλπ, αλλά το να κάνεις τον πατέρα σου περήφανο είναι κάτι που νομίζω κάθε αγόρι και άντρας στη συνέχεια θέλει να το κάνει και νιώθει πολύ περήφανος όταν φτάνει σε ένα σημείο που μπορεί να το κάνει. Οπότε για μένα το να έχω φτάσει στο σημείο που έχω φτάσει και να μην είναι εδώ ο πατέρας μου να μπορεί να το δει, είναι κάτι το οποίο είναι πολύ deep για μένα και σαν στίχος, ξέρεις, το νιώθω. Τι στυλ rapper θα ήταν. Δικός μας θα ήταν, στην Capital Music θα ήταν, ρε φίλε. Τι θα ήταν, αφού αυτά ακούει. Δεν νομίζω να κάνει κοινωνικό πολιτικό, αδερφέ, να σου πω την αλήθεια. Πιο πολύ μοίραζα πακέτα όλη μέρα, ήμουν on call, το βλέπω. Θα είχανε τα συμβόλαια με την Disney και με όλα αυτά, αλλά εντάξει, αυτό θα ήταν. Κοίτα, υπάρχουν σίγουρα φτιαχτά σκηνικά για δημοσιότητα. Υπάρχουν πολλοί που το κάνουν συνεννοημένα οι δυο τους για να πάρουν περισσότερη. Συγγνώμη, παιδιά, για να έχει περισσότερη, να αποκτήσουν περισσότερο boost. Υπάρχουν και αληθινά σκηνικά που είναι διαφωνίες μεταξύ ανθρώπων, όπως σε οποιοδήποτε άλλο χώρο, είτε είναι ποδόσφαιρο, είτε είναι μπάσκετ, είτε είναι ο δρόμος. Είναι δύο άνθρωποι που μαλώνουν και λύνουν τις διαφορές τους, άσχετα που είναι ράπερς. Οπότε ναι, υπάρχουν και τα δύο. Δεν ξέρω αν είναι το πιο παρανοϊκό, είναι κάτι που το συζητούσα χθες, γι' αυτό το θυμάμαι απλά. Ήταν δύο τυπάδες το καλοκαίρι τώρα, που είχε ανέβει ο ένας πάνω στους ώμους του άλλου, δεν είχαν γδυθεί εντελώς, δεν ήταν ολόγυμνοι, είχαν βγάλει τις μπλούζες τους, ήταν τέρμα σουρωμένοι και είχαν πάρει τις Σμυρνόφ τις βότκες και λουζόντουσαν όση ώρα τραγουδούσαν, λουζόντουσαν με τις βότκες. Τύπου, αλλά δεν το κάνανε ξεσκοροϊδευτικά, they were feeling it, ήταν σε φάση έτσι και τραγουδούσαν τα τραγούδια, δεν ξέραν τους στίχους, οπότε απλά ανοιγοκλίναν το στόμα τους και λουζόντουσαν με βότκα. Αυτό ήταν ένα αρκετά extreme σκηνικό που συνέβη και το συζητούσα χθες, γι' αυτό το θυμάμαι. Αλλά γενικά συμβαίνουν όταν μπλέκεις αλκοόλ, μπλέκεις πολλούς ανθρώπους και δημοσιότητα, ας πούμε, τον προβολέα της δημοσιότητας, υπάρχει πολύ τρέλα. Οπότε έχω δει πολύ παράνοια αυτά τα χρόνια που κάνω tour. Οργανώνω τη μεγαλύτερη συναυλία που έχω κάνει τα τελευταία 10 χρόνια. Θα έλεγα την μοναδική μεγάλη συναυλία που έχω κάνει τα τελευταία 10 χρόνια, αν εξαιρέσουμε την παρουσίαση δίσκου που έκανα το 16 για το Πρίμο.
Είναι ένα τεράστιο event στο οποίο έχω επενδύσει πάρα πολύ από το χρόνο μου και την ενέργειά μου. Θα έρθουν πολλοί φίλοι μου, πολλοί συνεργάτες μου από όλα αυτά τα χρόνια να με στηρίξουν, να τραγουδήσουν μαζί μου τα τραγούδια που έχουμε βγάλει. Και θα είναι πρακτικά μία γιορτή, ένας τρόπος να κλείσουμε όμορφα τα τελευταία 10 χρόνια δισκογραφίας που έχω στο ελληνικό rap, με τραγούδια που έχω βγάλει από το ζούγκλα, ας πούμε, μέχρι και τα τελευταία από τα επιλογές και τα Yuri Gagarin και ούτω καθεξής. Οπότε θα έλεγα ότι είναι ένα celebration των τελευταίων 10 ετών που κάνω αυτή τη δουλειά και ασχολούμαι με το rap.